Να πείσω να πει καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους συνάδελφους, καλησπέρα σε όλους τους παρακολουθούν από μακριά. Καλησπέρα και στον ομιλητή μας, τον οποίο θα προλογίσω σε λίγο. Σήμερα το πρώτο μεταεκπαιδευτικό μάθημα αυτής της χρονιάς. Είναι με το καλό η πέμπτη χρονιά που γίνονται αυτά τα μεταεκπαιδευτικά μαθήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιβάκη για την εξαιρετική επιμέλεια του προγράμματος. Το έκανε και αυτή τη χρονιά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχαλόπουλο που στηρίζει με τις γνώσεις του και την εμπειρία του σε εποπτικά μέσα αυτή την εκδήλωση, που είναι μια εκδήλωση που εκ των πραγμάτων οφείλω να την αποτιμήσω ως επιτυχημένη. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι ανεβαίνει στο YouTube τα πρωτοβουλία του κ. Κατζηδάκη και έχει τόσες πολλές αναγνώσεις, νομίζω θα μπορούσε να έχει και έσοδα για να μπορεί να κάνει. Επομένως, είναι μια επιτυχημένη εκδήλωση και αυτό βέβαια οφείλεται στους πολύ καλούς ομιλητές. Πολύ καλή θεματολογία. Άρα, το ευχαριστώ ανήκει και σε όλους τους ομιλητές και όσους είναι φέτος και όσους ήταν τις προηγούμενες χρονιές και ακόμα περισσότερο όσους είναι σχεδόν κάθε χρονιά, όπως και ο σημερινός μου συνομιλητής και ο Κουτσέκης. Φυσικά, ανήκει να ευχαριστήσει και σε όλους εσάς, κυρίως τους παρόντες, αλλά και όσους συνδέονται διαδικτυακά, διότι για εσάς γίνεται. Και για εμάς, ο καθένας μας έχει κερδίσει κάτι, αλλά κυρίως γίνεται για εσάς. Επομένως, αυτά για να προλογίσω την καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά. Για να προλογίσω τώρα τον ομιλητή μας, που τον γνωρίζετε, αλλά θα ήθελα να τον επανασυστήσω. Πρόκειται για τον καθηγητή κ. Κουρκουτζάκη, είναι καθηγητή στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Αγαπητό συνεργάτη και πολύτιμο συνεργάτη από πολλά χρόνια, τόσο δικό μου αλλά και του κ. Κουρκουτζάκη, το πιο παθύτερο παρελθόν. Και ένα συνάδελφο που τον γνωρίζετε προφανώ, γιατί το εξπερτίζει του, για τι ικανότητέ του και τι ειδικέ του γνώσει με τεχνολογία τη κοιλιά. Ξέρετε άλλωστε ότι είναι συχνό ομιλητή στην ΕΣΓΑΡ και ξέρετε ότι αυτό είναι το ειδικό του ενδιαφέρον. Σήμερα όμω μα κάνει μια έκπληξη, που για μένα δεν είναι έκπληξη, θα μα μιλήσει για την τεχνολογική διερεύνηση των παθήσεων τη υπόθεση. Αυτό που δεν γνωρίζει ίσω το κριτήριο είναι ότι ο κ. Κουρκουτζάκη, όταν ήταν στην εκπαίδευσή του στην Αμερική, στο National Institute of Health, είχε πολλή ανασχόληση με του ομοιογενεί αδέλφου. Επομένως, και η γιατρή του μάλιστα είχε σχέση με αυτού. Επομένως, αποτελεί πάντα ένα σταθερό του ενδιαφέρον οι ομοιογενεί αδέλφου και η υπόθεση ανάμεσα στου. Άρα, ουσιαστικά έχουμε μια εξειδικευμένη ομιλία για την υπόθεση από έναν έξπερ τη κοιλιά. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ καλό. Κύριε Κουρτσέκη, σα ευχαριστούμε που είσαστε και φέτος μαζί μα, που είσαστε πάντοτε δεκτικός το να μας μεταφέρετε τις γνώσεις σας και να συμμετέχετε στο μεταεκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ο πρώτος που ανοίγει τη σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ το βήμα είναι σε εσάς. Καθηγητά κύριε Πρασόπουλε, καθηγητά κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ ακόμα μία φορά για την πρόσκληση στον τόσο επιτυχημένο, όπως είπατε, θεσμό των μεταεκπαιδευτικών μαθημάτων του εργαστηρίου σας. Κύριε καθηγητά Πρασόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τα καλά σας λόγια. Θα προσπαθήσω μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά να σας εξοικειώσω με την παθολογία της υπόφυσης, η οποία, όπως θα διαπιστώσετε κατά το ρου της ομιλίας, δεν είναι τόσο απλή πάντοτε. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου στο πέρας της ομιλίας. Κοιτάξτε παρακαλώ αυτό το σχήμα. Είναι ένα σχήμα το οποίο είναι γνωστό σε όλους. Η αδενοϋπόφυση, η νευροϋπόφυση, παρακαλώ προσέξτε τη σχέση με τον υποθάλαμο και το μίσχο της υπόφυσης. Θα ήθελα να τονίσω εξ αρχής κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Η αδενοϋπόφυση, δηλαδή ο πρόσθετος λογός υποφύσεως, αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη. Το pars distalis, όπου γίνεται η μεγάλη παραγωγή των ορμονών, υπάρχει το pars intermedia, το οποίο είναι ανάμεσα στην νευροϋπόφυση και στην αδενοϋπόφυση, και το pars tuberalis, το οποίο περιβάλλει ουσιαστικά το μίσχο της υποφύσεως.
Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ενώ ο πίστιος λογός της υπόφυσης, η νευροϋπόφυση, έχει την κύρια το pars nervosa και το μίσχο. Θεωρήστε παρακαλώ εξ αρχής ότι ο μίσχος της υποφύσεως είναι μέρος της νευροϋποφύσεως. Ο αδένας ουσιαστικά έχει ένα πολύ μικρό βάρος. Είναι μισό γραμμάριο μόνο. Η στρατηγική του σημασία όμως για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του οργανισμού είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα σας υπενθυμίσω δύο σημεία. Τη λειτουργία του υποθάλαμου, υποφυσιακού, αδρενεργικού άξονα και τη λειτουργία του υποθάλαμου, υποφυσιακού, γοναδικού άξονα. Και τα δύο είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Μία εικόνα που είναι γνωστή και είναι οικία σε όλους μας. Θυμηθείτε ότι εδώ είναι τα μαστεία, εδώ είναι η αδρενοϋπόφυση, εδώ είναι η νευροϋπόφυση και εδώ είναι το οπτικό χίασμα. Όπως είναι πολύ γνωστό, η σχέση του οπτικού χιάσματος με την υπόφυση και κυρίως την αδρενοϋπόφυση είναι σημαντική για την έναρξη παθολογίας στους διάφορους όγκους της υποφύσεως. Εδώ βλέπουμε σε μία άλλη τομή, μπορούμε να δούμε στις στεφανίες τομές την αδρενοϋπόφυση. Εδώ παρατηρήστε ότι είναι ο πίστιος λογός και εδώ βέβαια είναι ο πρόσθετος λογός της υποφύσεως. Κάτι από την εμβριολογία το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η αδενοϋπόφυση προέρχεται από το εκτόδερμα και μάλιστα από το στοματικό ρινοφάριγγα, ενώ η νευροϋπόφυση προέρχεται από το διεγκέφαλο. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ανάμεσα σε αυτές τις δύο δομές υπάρχει ο θύλακας του Ράθκε. Θυμηθείτε τη Ράθκε κλέφσιστ, την οποία θα δούμε και στη συνέχεια. Αυτά τα δύο πλησιάζουν, ενώνονται και δημιουργούν την υπόφυση. Στο σύνολό της, δηλαδή πρόσθιο και οπίσθιο λογό. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί θα το δούμε στη συνέχεια σε διάφορες παθολογικές οντότητες. Λοιπόν, θα σας υπενθυμίσω ότι η υπόφυση ελέγχεται από τον υποθάλαμο. Ο υποθάλαμος εκρίνει τους διεγέρτες για να γίνει έκρηση των περαιτέρων ορμονών από την αδενοϋπόφυση και την νευροϋπόφυση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίζω ένα σημαντικό σημείο. Στην περιφέρεια της αδενοϋποφύσεως υπάρχουν τα κύτταρα που εκρίνουν αυξητική ορμόνη και προλακτίνη, ενώ στο κέντρο όλες οι υπόλοιπες ορμονοπαραγωγές περιοχές, δηλαδή η ACTH, η TSH και η FSH-LH. Όλα είπαμε, όπως είπαμε, αυξητική ορμόνη και προλακτίνη από την περιφέρεια και αυτό έχει σημασία για τη διαγνωστική μας προσέγγιση και όλα τα υπόλοιπα από το κέντρο της αδενοϋποφύσεως. Τώρα, ο πίστιος λογός. Ο πίστιος λογός προέρχεται από τον υποθάλαμο και συνδέεται με τον υποθάλαμο μέσω του μίσχου. Εκεί είναι αποθήκη για δύο ορμόνες, για την αντιδιουρητική ορμόνη και για την οξυτοκίνη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες. Δεν θα σας απασχολήσω με το πρωτόκολλο, θέλω όμως να σας πω ότι έχει καθοριστική σημασία όταν εκτελούμε ένα πρωτόκολλο υποφύσεως να κάνουμε δυναμική έγχυση, δηλαδή εγχύουμε την παραμαγνητική ουσία και από εκεί και πέρα ανατακτά χρονικά διαστήματα
στο ίδιο επίπεδο πάντα. Μελετάμε τη διαφοροποίηση της ενίσχυσης του σκιαγραφικού μέσου στην αδενοϋπόφυση. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εδώ υπάρχει σε έναν ασθενή με νόσο Cushing ένα αδένωμα. Παρατηρήστε στις διάφορες εικόνες, εδώ είναι ο χρόνος 0, πώς αρχίζει αυτό να εμφανίζεται σιγά σιγά, ώσπου στο τέλος είναι ιδιαίτερα εμφανώς και εμπλουτίζεται λιγότερο, όπως θα δούμε, από την παραμαγνητική ουσία. Θα ήθελα να σας πω το εξής και να γίνει κατανοητό. Η υπόφυση, τόσο ως προς το μέγεθος, ως και ως προς τη μορφολογία, δεν παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του οργανισμού. Δηλαδή, σε νεαρή ηλικία, στην νευρική ηλικία έχει μεγαλύτερο μέγεθος. Στην εφηβεία είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Επίσης, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το μέγεθος κατά τη διάρκεια της κοιήσεως. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στην κυρτότητα της άνω επιφανείας της υποφύσεως. Λοιπόν, επίσης, εκεί υπάρχει διαφοροποίηση στα νεογνά και στην κοίηση. Παρατηρήστε αυτό το σχεδιάγραμμα. Όπως βλέπετε, στην πρώτη δεκαετία της ζωής, η υπόφυση είναι μεγαλύτερη στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Ενώ μέχρι και την ελληνικίωση και την όριμη ζωή, η υπόφυση είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Σας παρακαλώ, δώστε προσοχή σε αυτό το σχήμα επάνω, εδώ δηλαδή. Εδώ έχετε όλες τις πιθανές μορφολογίες που μπορεί να έχει υπόφυση, χωρίς να υποκρύπτεται πάντοτε παθολογία. Προσέξτε, ας πούμε, για παράδειγμα εδώ, που η υπόφυση είναι αποστρογγυλεμένη, ενώ παρατηρήστε εδώ ότι είναι επιπεδωμένη και εδώ κάνει αυτό το χαρακτηριστικό κύρτωμα που είναι και το πιο σύνηθες. Λίγα λόγια τώρα για την ανάπτυξη. Στο δεύτερο μήνα η υπόφυση έχει ομοιογενώς αυξημένο σήμα στην ταφένα ακολουθία. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, υψηλό ταφένα έχει μόνο η νευροϋπόφυση, ενώ στα νεογέννητα έχει αυξημένη ένταση σήματος σε ταφένα ακολουθία όλη η υπόφυση. Στο δεύτερο μήνα, όπως σας είπα προηγουμένως, ο πρόστιος λοβός χαμηλώνει σε ένταση σήματος, ενώ ο πίστιος λοβός παραμένει αυξημένος. Επίσης εδώ, ενώ έχει στρόγγυλη μορφολογία αρχικά, αρχίζει να επιπεδώνεται η άνω επιφάνεια. Αυτή είναι μια υπόφυση φυσιολογική σε ένα νεογέννητο 3 εβδομάδων. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στη συγκέντρωση της αντιδιουρητικής ορμόνης και στην ένταση σήματος της νευροϋποφύσεως. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και ενδεχομένως να έχει κλινική βαρύτητα ανάλογα με την κλινική βαρύτητα και την κλινική σημειολογία των ασθενών σας. Λοιπόν, μετά τα πράγματα με το πρώτο χρόνο της ζωής αρχίζει να διαφοροποιείται η ένταση σήματος της υποφύσεως και κυρίως του πρόστιου λοβού. Λοιπόν, θα αναρωτηθούμε ποιες είναι οι συχνές παθολογίες, οι παθολογικές οντότητες ανάλογα με την ηλικία. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο συναντάμε περισσότερο αδενώματα και υπερπλασία της υπόφυσης, ενώ υπάρχει μεγάλη επίπτωση επιπολασμός στην κύστη του Ράθκε,
που είπαμε προηγουμένως. Όταν προσεγγίζουμε την υπόφυση και βλέπουμε μία παθολογία, πρέπει να προσεγγίσουμε αρχικά και να ταυτοποιήσουμε εάν η παθολογία είναι ενδοεφηπιακή ή υπερεφηπιακή. Τι κοιτάμε? Πώς είναι ο μύσχος? Έχει απόκληση? Έχει προπαίτεια η ανώτερη ή κατώτερη επιφάνεια του αδένα? Και βέβαια να δούμε την έκταση της βλάβης, τι γίνεται με τους σειραγκώδεις κόλπους, τι γίνεται με την υπερεφηπιακή δεξαμενή, τι γίνεται στο σφινοειδή κόλπο, γιατί πολλές φορές παθολογία στο σφινοειδή κόλπο μπορεί να μας παραπλανήσει για παθολογία στην υπόφυση. Και βέβαια να δούμε τι γίνεται στο απόκλημα. Λοιπόν, η υποπλασία της υπόφυσης. Εκεί έχουμε αδυναμία των ευραξώνων από τον υποθάλαμο να συνδεθούν με την αδενοϋπόφυση. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε συνολική δυσλειτουργία της αδενοϋπόφυσης, ενώ προσέξτε, διατηρείται η λειτουργία της νευροϋπόφυσης. Με αυτό θέλω να σας πω ότι πολλές φορές αυτοί οι δύο γειτονικοί λοβοί δρούν ανεξάρτητα. Τα απεικονιστικά ευρήματα. Έχουμε διεύρυνση του τουρκικού εφηπείου, έχουμε μικρή αδενοϋπόφυση και ενδεχομένως να έχουμε έκτοπη νευροϋπόφυση. Επίσης, έχουμε ανομαλίες στη μέση γραμμή του προσωπικού κρανίου. Αυτή είναι μια φυσιολογική υπόφυση. Παρατηρήστε τις τρεις εικόνες, δείτε τον πρόσθετο λοβό, την αδενοϋπόφυση, την νευροϋπόφυση και εδώ βλέπουμε τι συμβαίνει στην ακολουθία ταυδίου. Τώρα, στην υποπλασία, βλέπουμε ότι εδώ δεν υπάρχει υπόφυση. Παρατηρήστε ότι αυτή είναι η νευροϋπόφυση, η οποία είναι σε έκτοπη θέση και ενισχύεται. Ένα άλλο περιστατικό της υποπλασίας υπόφυσης είναι αυτό. Παρατηρήστε την νευροϋπόφυση, ενώ η αδενοϋπόφυση ουσιαστικά δεν υπάρχει, και δείτε την πόσο υψηλή ένταση σήματος έχει στην ταφένα ακολουθία. Κάτι το οποίο γίνεται πολλές φορές κατάχρηση χωρίς να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Το σύνδρομο του κενού τουρκικού εφηπείου. Αυτό δεν σημαίνει απλασία. Σημαίνει υποπλασία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό. Εάν παρατηρήσετε τους ασθενείς σας, στους οποίους διαγιγνώσκετε σύνδρομο κενού τουρκικού εφηπείου, θα δείτε ότι υπάρχει ορμονική παραγωγή από την αδενοϋπόφυση και την νευροϋπόφυση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό. Σας φέρνω αυτό το παράδειγμα για να κάνουμε εισαγωγή στο δεύτερο κομμάτι αυτής της παρουσιάσεως. Κοιτάξτε ένα νεκροτομικό παρασκεύασμα και δείτε στην ανατομική θέση του τουρκικού εφηπείου αυτό το μεγάλο σχηματισμό, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μακροαδένωμα. Το μακροαδένωμα της υποφύσεως είναι σε όλους μας γνωστό. Έχει ένα μεγάλο όγκο, εμπλουτίζεται συνήθως λιγότερο από την παραμαγνητική ουσία, ενώ έχει την τάση να ξεχυλώνει και να ξεφεύγει από τα όρια του τουρκικού εφηπείου, το οποίο ενδεχομένως να διαβρώνει και σίγουρα παραμορφώνει. Τα αδενώματα της υπόφυσης είναι το 10% των ενδοκράνινων όγκων, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εμφανίζονται σε ένα ικανό αριθμό νεκροτομικών υλικών. Υπάρχει ένα όριο, τα 10 χιλιοστά. Ένα μικρό αδένωμα είναι μικρότερο από 10 χιλιοστά και ένα μάκρο αδένωμα είναι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά σε ύψος. Τώρα,
τα περισσότερα μικροαδενώματα αφορούν προλακτινώματα. Αλλά προσέξτε ένα νούμερο το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Μπορεί να είναι μη λειτουργικά σε ένα ποσοστό 25%. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κλινική σημασία όταν βρίσκεται εσείς εύρημα στην μαγνητική τομογραφία να μην έχει την αντίστοιχη ορμονολογική επιβάρυνση ή διαταραχή. Τα μικροαδενώματα βγάζουν ACTH. Τα μακροαδενώματα κυρίως βγάζουν αυξητική ορμόνη, προλακτίνη και ενδεχομένως να είναι μη λειτουργικά. Κοιτάξτε τώρα πώς προσεγγίζουμε, μάλλον ποια είναι η απεικόνηση ενός αδενώματος της υπόφυσης. Βλέπετε ότι είναι αυτή η ακολουθία ταφένα. Εδώ παρατηρήστε μετά την έγχυση σκιαγραφικής ουσίας πώς εμπλουτίζεται λιγότερο από τον αδένα. Αυτό είναι κάτι καθοριστικό και θα το αναφέρουμε στη συνέχεια επισταμένα. Δείτε ένα μακροαδένωμα και δείτε ποια είναι η εικόνα του στις στεφανιαίες τομές μετά την ενδοφλέβια έγχυσης και πραγματικής ουσίας. Παρακαλώ προσέξτε τον τρόπο εμπλουτισμού του μακροαδενώματος από την παραμαγνητική ουσία, γιατί έχει σημασία για τις άλλες ενδεχόμενες επιπλοκές του μακροαδενώματος, οι οποίες δεν είναι σπάνιες. Εικόνα από το παρελθόν. Αξονική τομογραφία, ένα μακροαδένωμα και πώς το ίδιο μακροαδένωμα φαίνεται στη μαγνητική τομογραφία. Λοιπόν, το μακροαδένωμα, όπως σας είπα, ενδεχομένως παραμορφώνει το τουρκικό εφήπιο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, χωρίς να διηθεί τις αγκιακές δομές. Όμως έχει μεγάλη επέκταση προς τον υπερεφηπιακό χώρο και όπως μπορούμε να διακρίνουμε εδώ, πιέζει σημαντικά το οπτικό χίασμα. Εξού και οι οπτικές διαταραχές που έχει ο ασθενής και πιθανόν να είναι αυτές που να οδηγήσουν στον αρχικό έλεγχο και στην περαιτέρω διερεύνηση. Θα ήθελα να σας πω ότι η παραμόρφωση του τουρκικού εφηπίου μπορεί να είναι σημαντική. Και εδώ βλέπετε ότι μπορεί να δημιουργεί μεγάλη διαταραχή ως προς το σχήμα και ως προς τη γενικότερη μορφολογία. Βέβαια, εδώ δεν επηρεάζονται οι αγκιακές δομές. Θυμηθείτε όμως ότι στη γειτονική περιοχή περνάνε κρανιακές εγκεφαλικές εζυγίες, οι οποίες ενδεχομένως να βλάπτονται. Έρχεται μία ασθενής με πιθανή υποψία προλακτινώματος. Πριν ξεκινήσετε τη διάγνωσή σας, μελετήστε τις τιμές της προλακτίνης. Εάν οι τιμές της προλακτίνης είναι μεταξύ 100 και 150 nanogram ανά ml, τότε είναι ιδιαίτερα πιθανό ένα προλακτίνωμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της προλακτίνης, τόσο είναι πιθανό το προλακτίνωμα. Όταν η τιμή είναι πάνω από 200, τότε είναι πιθανό μακροαδένωμα. Ενώ όταν είναι πάνω από 1000, να ξέρετε ότι θα πρέπει να περιμένετε διήθηση των σειραγκωδών κόλπων. Αυτό είναι ένα τυπικό προλακτίνωμα. Τώρα, κάτι το οποίο έχει κλινική σημασία για την καθημερινή διαγνωστική δουλειά. Τα προλακτινώματα δεν χειρουργούνται. Παίρνουν θεραπεία με προλακτίνη. Παρακαλώ προσέξτε τη διαφορά που έχει το μέγεθος του προλακτινώματος πριν και 18 μήνες μετά τη θεραπεία.
βλέπετε ότι η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας τονίσω μία κλινική πληροφορία. Τα προλακτινώματα μειώνονται, δεν εξαφανίζονται. Εάν του βλέπετε εσείς σε 2-3 διαδοχικούς ελέγχους ένα μικρό προλακτίνωμα, το οποίο από μεγάλο μίκρινε, να ξέρετε ότι αυτό θα συνεχίσετε να το βλέπετε και στους υπόλοιπους ελέγχους. Και τώρα να πάμε σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα διαχωρισμό για την οντότητα Cushing. Η νόσος Cushing αφορά παθολογία στην υπόφυση, ενώ το σύνδρομο Cushing αφορά την έκτοπη παραγωγή ACTH από τα επινεφρίδια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό και πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου όταν χρησιμοποιούμε την ονοματολογία για την οντότητα και την νόσο Cushing. Κοιτάξτε τώρα ένα αδένωμα της υπόφυσης. Δείτε πόσο μικρό είναι εδώ και πόσο μόλις διακριτό είναι. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως είναι το εξής, ότι το αδένωμα υποαγγιούται συγκριτικά με τον υπόλοιπο, αδένα. Επειδή αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, στο NIH, είχαμε κάνει μία μελέτη η οποία εφαρμόζεται εκεί, δεν εφαρμόζεται δυστυχώς σε ευρεία κλίμακα στην Ελλάδα. Είχαμε μελετήσει τη χρήση της SPGR στην δυναμική φάση της εξετάσεως. Λοιπόν, παρατηρήστε μία απλή ταφένα, δείτε μία ταφένα με σκιαγραφικό και δείτε στην SPGR πόσο εμφανές και πόσο ευδιάκριτο είναι το αδένωμα. Ένα άλλο παράδειγμα από την ίδια μελέτη είναι αυτό. Δείτε πώς φαίνεται στην ταφένα με σκιαγραφικό και δείτε εδώ πόσο καλά αναδεικνύεται μετά την εφαρμογή της SPGR και τη χρήση της σκιαγραφικής ουσίας. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Δείτε ότι εδώ δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα. Και εδώ φαίνεται ένα μικρό αδένωμα. Τώρα, μιλήσαμε πριν για τα μακροαδενώματα. Δυνατόν τα μακροαδενώματα να έχουν αιμορραγικά στοιχεία. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου, γιατί τα μακροαδενώματα συνήθως αιμορραγούν. Και έχουμε υψηλές αιστείες με ταφένα ακολουθία, με υψηλό ταφένα στην μαγνητική τομογραφία. Δείτε ένα μακροαδένωμα με κεντρική νέκρωση και αιμορραγία. Επίσης, εδώ παρατηρούμε αυτές τις περιοχές, οι οποίες ουσιαστικά είναι περιοχές νεκρωμένες από το μακροαδένωμα και εδώ είναι οι περιοχές με αιμορραγικά στοιχεία. Τώρα, ενδεχομένως να συναντήσετε σε ένα αιμορραγικό αδένωμα υψηλή ταφένα, το οποίο δεν είναι νευροϋπόφυση και το οποίο εμφανίζεται στον πρόστιο λοβό πριν το σκιαγραφικό. Εδώ, παρατηρήστε, αυτό είναι ένα υποκλινικό αιμορραγικό αδένωμα της υπόφυσης. Τι γίνεται όμως με τα χειρητικά, γιατί για μας όλους τους απεικονιστές αποτελεί συχνά πονοκέφαλο. Τι γίνεται με τα χειρητικά? Όλοι γνωρίζουμε ότι η προσέγγιση των αδενωμάτων πλέον της υποφύσεως γίνεται με το διασφινοειδικό τρόπο. Περνάει μέσα από το σφινοειδή κόλπο και εδώ γίνεται η χειρουργική επέμβαση στο αδένωμα της υποφύσεως.
ας δούμε τι είναι η προ και μεταεγχειρητική εικόνα. Συνήθως βάζουν λίπος ή παλιότερα μπορεί να έβαζαν και ένα σπογκώδες υλικό. Εξαρτάται το χειρουργό που εκτελεί την επέμβαση. Εδώ βλέπουμε ένα μακροαδένωμα, το οποίο πώς είναι μετά 2 μήνες μετά το χειρουργείο, πώς είναι 8 μήνες μετά το χειρουργείο που έχει ρυκνωθεί ο λιπόδης ιστός και πώς είναι ακόμα μετά 8 μήνες αργότερα. Λοιπόν, αυτό είναι το λεγόμενο fat packing, δηλαδή εμβύθιση στο κενό που δημιουργήθηκε στην υπόφυση από λιπόδη ιστό. Και βέβαια μπορεί να βάλουν σφουγγάρι από ζελατίνη, οπότε έχουμε ένα δακτύλιο υψηλής έντασης σήματος και δακτύλιο μεθεμοσφαιρίνης από τα αιμορραγικά στοιχεία. Λοιπόν, δείτε τι πρέπει να περιμένετε σε αυτή την προεγχειρητική εικόνα του αδενώματος της υπόφυσης και πώς είναι μετά το κενό που δημιουργείται. Αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σαν υπολειμματικός ιστός. Και εδώ μπορείτε να παρατηρήσετε ότι στο σφινοειδή κόλπο έχουμε αυτό το ζελατινόδες φουγγάρι. Επίσης, θα ήθελα να σας πω, μην λησμονείτε τις μεταεγχειρητικές αλλοιώσεις στα οστά, στο σφινοειδή κόλπο και στο απόκλημα. Εδώ έχουμε ένα σπάνιο περιστατικό, 2 αδενωμάτων της υποφύσεως. Είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά είναι δυνατό να συμβεί. Θυμηθείτε ότι όταν στον πρόστιο λοβό βλέπουμε υψηλό ταφένα, μην αμελούμε ότι εκτός από την αιμορραγία μπορεί να είναι ένα αιμορραγίσαν αδένωμα. Και τώρα θα περάσουμε λίγο πιο κάτω στον εφηπιακό χώρο και γενικά στις υπόλοιπες νοσολογικές αντότητες που θα μας απασχολήσουν στην υπόφυση. Θυμηθείτε ότι μπορεί να έχουμε ένα υποθαλαμικό αμάρτωμα. Μπορεί να είναι ετεροτοπία, συγγενής, μη νεοπλασματικού τύπου. Ουσιαστικά είναι αποδιοργανωμένος νευρικός ιστός, ο οποίος όμως μπορεί να δημιουργήσει πρόωρη ήβη, ψυχονοητική καθυστέρηση και ενδεχομένως επιληπτικές κρίσεις. Θυμηθείτε ότι η μαγνητική τομογραφία, η ένταση σήματος και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά είναι παρόμοια της φαιάς ουσίας. Είναι η χαρακτηριστική εντόπιση ανάμεσα στο μίσχο της υπόφυσης και στα μαστεία. Συχνά έχει υψηλό ταφδίο. Δεν προσλαμβάνουν την παραμαγνητική ουσία, δεν αποτιτανούνται και δυνατόν να δημιουργήσουν κύστες. Η διαφορική διάγνωση, αν και λίγο τραβηγμένη, είναι απογλίωμα του υποθαλάμου. Δείτε ένα υποθαλαμικό αμάρτωμα που έχει όλα τα στοιχεία τα οποία μόλις περιγράψαμε. Και τώρα θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ενδιαφέρον και έχει κλινική αξία. Δηλαδή, πότε βλέπουμε παθολογικές καταστάσεις με υψηλό ταφένα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές νοσολογικές οντότητες που αντιστοιχούν σε αυτό το απλό διαγνωστικό σημείο. Καταρχάς, όταν έχουμε παρουσία θρόμβων αίματος και όπως βλέπετε, τα αίτια είναι πολλά. Όταν έχουμε υψηλή συγκέντρωση πρωτεΐνης, δείτε την κύστη Ράτκε και το κρανιοφαρυγγίωμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Όταν έχουμε υψηλή συγκέντρωση λίπους, όταν έχουμε αποτιτανώσεις και μεταγχειρητικά, όπως για παράδειγμα στο κρανιοφαρυγγίωμα. Ας δούμε την αποπληξία της υπόφυσης.
όταν είναι οξία αιμορραγική ή ισχεμική μετατροπή της υπόφυσης, η οποία έχει κεφαλαλγία, διαταραχές της όρασης και οφθαλμοπληγία ή επίσης αιμορραγία σε αδενώματα. Μόνο το 25% των αδενωμάτων με αιμορραγία στο μαγνήτη έχουν αποπληξία κλινικά. Η αρχική βλάβη είναι ογκόμορφη βλάβη με ετερογενή ένταση σήματος υψηλό ταφ 1, χαμηλό ταφ 2 και έχουμε και πάχυνση του βλενογόνου του σφινοειδούς κόλπου. Μεταγενέστερα δημιουργείται επίπεδο υγρού ειζήματος εντός της μάζας. Δείτε αυτή την εικόνα. Είναι μια εικόνα αποπληξίας. Έχουμε αιμορραγία σε υποφυσιακό όγκο. Και κάτι το οποίο είναι κατά την εκτίμησή μου έχει κλινική αξία για τους εξής λόγους. Ας δούμε λίγο την αιμάτωση της υποφύσεως. Υπάρχει άνω, μέση και κάτω υποφυσιακή αρτηρία. Προσέξτε ότι η άνω υποφυσιακή αρτηρία ουσιαστικά αιματώνει τμήμα του υποθαλάμου, ενώ η μέση και η κάτω αιματώνουν κυρίως την αδενοϋπόφυση. Είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτό το δίκτυο και το κανάλι στο πολύπλευρο ορμονικό περιβάλλον έχει δύο πηλαία συστήματα, ένα μακρύ και ένα μικρότερο, τα οποία και τα δύο επικοινωνούν μεταξύ τους. Η υποφυσιακή αποπληξία που περιγράψαμε προηγουμένως, εδώ είναι σε έναν άνδρα 54 ετών με ευνίδια και οξία κεφαλαλγία και οφθαλμοπληγία. Και κάτι άλλο το οποίο δεν το βλέπουμε πια πιο συχνά, αλλά σε επιπλεγμένους τοκετούς με αιμορραγία και σοκ δυνατό να υπάρχει το σύνδρομο Σίχαν, το οποίο έχουμε ειδηματώδη και διωγγωμένη υπόφυση, έχουμε υψηλό ταφένα, η υπόφυση δεν προσλαμβάνει την παραμαγνητική ουσία, ενώ είναι σημαντική η πρόσληψη των γειτονικών μηνύκων. Αυτό είναι ένα σύνδρομο Σίχαν μετά το τοκετό, όπου έχουμε ισχυμική νέκρωση και αιμορραγία της υπόφυσης. Προσέξτε ότι αυτές είναι ακολουθίες χωρίς ενδοφλέβεια, χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας. Επίσης, το χαρακτηριστικό είναι το εφήπιο, δεν διωγγούνται. Τα ανευρίσματα. Ταχεία εσωτερική ροή. Δυνατόν να είναι θρομβωμένα. Ένα σημαντικό ανέβρισμα από την αριστερή έσω καροτίδα και θυμηθείτε το σύστημα της αιματώσεως της υποφύσεως που είπαμε προηγουμένως. Πάμε τώρα στην υψηλή συγκέντρωση της πρωτεΐνης και θα ξεκινήσουμε με κάτι οικείο, την κύστη του Ράθκε. Περιβάλλονται από επιθυλιακή μεμβράνη και θυμηθείτε την αρχαίγονη καταβολή τους από το θύλακα του Ράθκε, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο διεγκέφαλο και στο ρινικό στοματοφάρικα και στο εμβρυϊκό στοματοφάρικα. Οι στρογγυλές βλάβες είναι ακριβώς στη μέση γραμμή ανάμεσα στον πρόστιο και οπίστιο λοβό. Θυμηθείτε ότι είπαμε ανάμεσα στον πρόστιο και στο μέσο λοβό, στο πρόστιο και στον οπίστιο λοβό της υποφύσεως υπάρχει ένας χώρος. Αυτός ο χώρος είναι εκεί που εδράζεται η κύστη του Ράθκε. Συνήθως έχει πρωτεϊνικό περιεχόμενο, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό και έχουμε οζίδια με υψηλό ταφ 1 και χαμηλό ταφ 2. Οι κύστες του Ράθκε ποτέ δεν αιμορραγούν και κυρίως
δεν προσλαμβάνουν την παραμαγνητική ουσία. Μια τυπική κυθράτκια η οποία μπορεί να μας παρασύρει σε λάθος διάγνωση. Μια άλλη κυθράτκια η οποία έχει τα χαρακτηριστικά που μόλις προαναφέραμε. Ενδεχομένως να μας παρασύρει αυτή η εικόνα στο εξής, ότι μπερδεύουμε την νευροϋπόφυση με την κύστη η οποία έχει υψηλή επίσης, υψηλό ταφένα στην εξέταση. Ένα χρήσιμος διαχωρισμός είναι ανάμεσα στο μακροαδένωμα ή στο μικροαδένωμα, αν θέλετε, και στην κύστη του Ράτκε. Στην κύστη του Ράτκε δεν συναντάμε ποτέ αυτό το υγροϋγρικό επίπεδο, γιατί εδώ δημιουργείται από την αιμορραγίσασα περιοχή. Εδώ δεν το συναντάμε ποτέ στην κύστη του Ράτκε. Και περνάμε στο κρανιοφαρυγγίωμα. Προέρχονται επίσης από το θύλακα του Ράτκε και εμφανίζονται τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην τέταρτη και πέμπτη δεκαετία της ζωής. Είναι συμπαγής βλάβη με αποτιτανώσεις, κυστικά τμήματα και πρωτεϊνικό περιεχόμενο. Δυστυχώς, είναι δύσκολες μερικές φορές η διάκριση από αιμορραγικό μακροαδένωμα, γιατί εδώ δυνατό να έχουμε το ψεύδο υγροϋγρικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου. Τα κρανιοφαρυγγιώματα κατηγοριοποιούνται σε τρεις βαθμούς. Ο πρώτος δεν επινέμεται τον υποθάλαμο. Ο δεύτερος παραμορφώνει αλλά δεν διηθεί τον υποθάλαμο και ο τρίτος διηθεί τον υποθάλαμο. Δείτε εδώ τα τρία αυτά παραδείγματα. Παρατηρήστε την απόθεση του υποθαλάμου και εδώ δείτε τη διήθηση του υποθαλάμου. Ένα τυπικό κρανιοφαρυγγίωμα όπου μπορούμε να δούμε όλα τα χαρακτηριστικά που μόλις αναφέραμε. Ένα άλλο περιστατικό όπου βλέπουμε και την ύπαρξη εσωτερικών αποτιτανώσεων όπως φαίνεται εδώ στην αξιονική τομογραφία. Οι βλενοκύλες και τα κοκκιώματα χοληστερόλης εντοπίζονται στο σφινοειδή κόλπο. Είναι αποτέλεσμα χρόνια απόφραξης του κόλπου και είναι αφυδάτος των εκρήσεων και συσσόρευση πρωτεϊνικού περιεχομένου. Δυνατόν να έχουν αυτή την εικόνα και να μας παρασύρουν για κάποιο όγκο στην υπόφυση. Επίσης, έχουμε λίγες καταστάσεις, όπως το λίπωμα, η δερμοειδής κύστη και το λιπωματώδες μηνυγκίωμα, που έχουν περιεκτικότητα σε λίπος. Στο εφήπιο είναι εξωαξονικές βλάβες εντοπιζόμενες στο έδαφος αυτής της κοιλίας, το μίσχο της υπόφυσης και τα γυνιάζοντα νεύρα. Έχουν ένταση σήματος παρόμοια με αυτή του υποδωρίου λίπους, είναι ομοιογενή και δεν προσλαμβάνουν την παραμαγνητική ουσία. Βλέπετε ακριβώς εδώ την ένταση σήματος, την ταφένα ακολουθία και προσέξτε μετά την εφαρμογή καταστολής του λίπους πώς καταστέλλονται ομοιογενώς. Οι δερμοειδείς κύστη περιέχουν λίπος ή και αποτιτανώσεις. Δυνατόν να αραγούν στον υπαραχνοειδή χώρο και δυνατόν να έχουμε εναποθέσεις λίπους στις εγκεφαλικές χυσμές όπου δημιουργείται επίπεδο λίπο-υγρικό στις κοιλίες και αυτό είναι ένα παθογνωμονικό χαρακτηριστικό. Η ραγίστα δερμοειδής κύστη. Εδώ βλέπουμε ότι αυτή η κύστη μπορεί να ραγεί, είναι δερμοειδής, έχει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά, ενώ είναι σχετικά σπάνια τα λιποματώδη μηνυγκιώματα. Θα ήθελα να μιλήσω, να σας πω ότι οι αποτιτανώσεις ουσιαστικά είναι απουσία σήματος στο μαγνήτη
Είμαστε εξοικειωμένοι και είναι σαφέστατη η αποτελεσματικότητα της αξιονικής τομογραφίας για την παρουσία των αποτιτανώσεων. Δυνατόν να έχουμε υψηλό ταφένα στις εστίες, το οποίο όμως είναι πολύ πιο έντονο και πολύ πιο εντυπωσιακό στις ακολουθίες στον αξιονικό τομογράφο. Το χόρδομα προέρχεται από το απόκλημα και συνήθως αφορά στη μέση γραμμή. Έχει χαμηλό ταφ1, υψηλό ταφ2, αλλά και δυνατόν να έχουμε υψηλό ταφ1 μέσα στον όγκο από κατεστραμμένο οστό, αιμορραγία και πρωτεϊνικό περιεχόμενο. Ένα εντυπωσιακό χόρδομα είναι ένα παράδειγμα από ένα εντυπωσιακό χόρδομα όπου βλέπουμε την παρουσία από αποτιτανώσεων μέσα στον όγκο. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν και διάφορες άλλες, και τελειώνουμε εδώ, δεν θα σας κουράσω άλλο, ότι υπάρχουν διάφορες άλλες καταστάσεις όπου έχουν παθολογία με ενδιαφέρον, όπως είναι το απόστημα, παρουσιάζεται μαζί με εφηπιακές μάζες, όπως αδενώματα και μικρό και κρανιοφαρυγγιώματα. Ένα απόστημα στην υπόφυση. Παρατηρήστε τον εμπλουτισμό που έχει στη σκληραμήνικα. Αλλά υπάρχουν και διάφορες άλλες καταστάσεις στην υπόφυση, όπως ένα μηνυκίωμα. Πράγμα όχι τόσο σπάνιο. Η τυπική εικόνα είναι, τα απεικονιστικά σημεία είναι χαρακτηριστικά. Αλλά μη μου πείτε ότι αυτό εδώ δεν θα μπορούσαμε να το μπερδέψουμε με ένα μακροαδένωμα. Ένα άλλο επίσης μηνυγκίωμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Παρατηρήστε ότι εισέρχεται σε τμήμα εντός του τουρκικού εφηπείου. Γλίωμα στον υποθάλαμο. Μπορεί να το συναντήσετε και θα σας έλεγα με την ανάπτυξη της μαγνητικής τομογραφίας δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο όπως ήταν παλιότερα. Και κάτι άλλο πριν κλείσουμε, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μεταστάσεις στην υπόφυση. Μαστός πνεύμονας. Είναι δύο καρκίνοι που δίνουν μεταστάσεις στην υπόφυση. Εν μία μετάσταση από καρκίνο του πνεύμονα και μία μετάσταση από νεφροκυταρικό καρκίνωμα. Λάβετε σοβαρά υπόψη. Πριν ταυτοποιήσετε κάτι σαν όγκο της υπόφυσης, λάβετε σοβαρά υπόψη σας το ιστορικό του ασθενούς και δείτε στη συνέχεια τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της βλάβης. Ένα εντυπωσιακό μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα στην υπόφυση. Είναι η εικόνα πραγματικά εντυπωσιακή. Επίσης, μπορεί να έχετε μια επιδερμοειδή κύστη, μια αραχνοειδή κύστη και βέβαια να δούμε λίγο και τις μάζες του μίσχου της υπόφυσης. Ο μίσχος δεν είναι αμελητέος και έχουμε πει ότι είναι τμήμα της νευροϋποφύσεως. Μπορεί να εμφανιστεί εξαιρετικά σπάνια. Αλλά δείτε αυτό τον ασθενή με άπειο διαβήτη που είχε ιστιοκύτωση X ή ένα γερμίνωμα, το οποίο δείτε την εντυπωσιακή εικόνα που έχει εδώ στο μίσχο της υποφύσεως. Μπορεί βέβαια να είναι και ένας μεικτός όγκος, αλλά πάλι γερμίνωμα. Όταν βλέπετε άπειο διαβήτη, ψάξτε καλά υποθάλαμο, μίσχο, νευροϋπόφυση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Μουρτζάκη για την πολύ αναλυτική κοινωνία που έγινε και με ένα πάρα πολύ διδακτικό και κατανοητό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.
Ίσως να αφήσουμε χρόνο για αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, ευχαρίστω να γίνεται είτε από του συναδέλφου που παρακολουθούν, μπορούν να κάνουν unmute τον εαυτό του και να κάνουν την ερώτηση, είτε βέβαια από του παρόντε. Αν όχι, θα έχουμε και την ευκαιρία μετά την παρουσίαση των περιστατικών να υπάρχουν ερωτήσει στη συζήτηση, εφόσον υπάρχουν ερωτήματα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την κυρία Πύρου να μα δείξει περιστατικά. Θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη επέμβαση όσων ακούσουν. Καλησπέρα και από μένα. Στη συνέχεια της ομιλίας του κ. Κουρκουτσάκη, θα σας παρουσιάσω κάποια κλινικά από το αρχείο της κλινικής μας σχετικά με την ακτινολογική διερεύνηση των παθήσεων της υπόφυσης. Ξεκινούμε με το πρώτο περιστατικό, το οποίο πρόκειται για έναν άνδρα 58 ετών, ο οποίος προσήλθε στο νοσοκομείο λόγω αναφερόμενης σε μέλισσος κεφαλαργίας και μια σταδιακή απώλεια τη περιφερική όραση, δηλαδή διαπιστώθηκε αμφικροταφική αμυανοψία, ενώ ο ασθενή ανέφερε και την εμφάνιση αριθού γυναικομαστία και αισθητική τη λειτουργία. Από τι εξετάσει βρέθηκε ότι είχε υπερπρολακτινεμία και προχωρήσαμε στον απεικονιστικό έλεγχο. Έγινε πρώτα μια αξονική τομογραφία, όπου απεικονίστηκε μια ευμεγέθη βλάβη στο βόθρο τη υπόφυση, η οποία όμω εκτείνεται και υπερεφηπιακά. Βλέπουμε ότι έχει κάποια υπέρπυκνα στοιχεία και εμφανίζει εμπλουτισμό. Ενώ ακολουθεί και μαγνητική τομογραφία, όπου βλέπουμε πάλι τα αιμορραγικά στοιχεία, μια ανομοιογένεια. Βλέπουμε ότι η βλάβη πιέζει το οπτικό χίασμα, κάτι που εξηγεί τα συμπτώματα και διηθεί και τον σειραγκώδη κόλπο. Ενώ φαίνεται η βλάβη ότι αναπτύσσεται από το βόθρο της υπόφυσης προς τα άνω και δηλαδή έχει μια μορφολογία δίκυνθιον άνθρωπου. Αυτό είναι σημείο, λέγεται snowman sign. Όλα αυτά τα απεικονιστικά ευρήματα συνηγορούν υπέρ κάποιου μακροαδενώματος, στην περίπτωση συγκεκριμένη κάποιο προλακτίνωμα. Όπως ανέφερε πριν και ο κύριος Κουρκουτσάκης, τα μακροαδενώματα είναι πολύ συχνή ενδοκράνοι όγκοι και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είναι λειτουργικά. Επομένως, δηλαδή, εκρίνουν ορμόνες με τις αντίστοιχες κλινικές εικόνες. Και όταν βλέπουμε κάποιο μακροαδένωμα, πρέπει πάντα να έχουμε στο πόρισμά μας το πόσο εκτείνεται στην υπερεφηπιακή περιοχή, το αν διηθεί ή προκαλεί remodeling στις οστικές δομές και άμα διηθεί το σειραγκώδη κόλπο. Για το τελευταίο, υπάρχουν αρκετές κατηγοριοποιήσεις. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τη συγκεκριμένη, στην οποία χρησιμοποιούμε τρεις νοητές παράλληλες γραμμές με σημείο αναφορά στην καροτίδα και έτσι γίνεται η ταξινόμηση της βλάβης. Και ο συγκεκριμένος ασθενής μετά από την διάγνωση ξεκίνησε θεραπεία με βρωμοκρυπτίνη. Επόμενο περιστατικό, άνδρας 72 ετών, ο οποίος είχε γνωστό ιστορικό μακροαδενώματος, το οποίο ήταν μη λειτουργικό και προσήλθε στο νοσοκομείο λόγω πολύ έντονης κεφαλαργίας, ενός υποθυμικού επεισοδίου και μιας οξείας απώλειας της όρασης. Γίνεται πρώτα αξονική τομογραφία, στην οποία παρατηρούμε το γνωστό μόρφωμα, αλλά με την παρουσία αρκετών υπερπύκνων αιμορραγικών στοιχείων. Ακολουθεί μαγνητική τομογραφία, στην οποία βλέπουμε πάλι τα αιμορραγικά στοιχεία, ενώ μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό πρότυπο εμπλουτισμού, δηλαδή η βλάβη εμπλουτίζεται μόνο περιφερικά, χωρίς να έχει εμπλουτισμό κεντρικά. Τέλος, σημειώνουμε και την επάχυνση του βρενογόνου του σφινοειδή. Όλα αυτά τα ευρήματα, μαζί με την πολύ οξία εμφάνιση των συμπτωμάτων, μας οδηγούν προς τη διάγνωση της υποφυσιακής αποπληξίας. Όπως είπε πριν και ο κύριος Κουρκουτσάκης, είναι μια οξία κατάσταση στην οποία έχουμε νέκρωση, αιμορραγική ή μη της υπόφυσης και μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια. Σε προϋπάρχοντες όγκους, όπως στην περίπτωσή μας, μετά την εγκυμοσύνη, το γνωστό μας σύνδρομο Σίχαν, σε ασθενείς που παίρνουν αντιαιμοπεταλιακά ή βρωμοκρυπτίνη ή μετά από κάποιο τραύμα ή χειρουργείο. Η υποφυσιακή αποπληξία πρέπει πρώτα να διαφοροδιαγνωστεί από το αιμορραγικό αδένωμα και κυρίως η διαφοροδιάγνωση γίνεται με βάση την κλινική εικόνα. Δηλαδή, άμα έχουμε πολύ οξία κλινική εικόνα και το συγκεκριμένο πρότυπο εμπλουτισμού, είναι υποφυσιακή αποπληξία. Άλλες πιθανές διαφοροδιαγνώσεις στο κρανιοφαρυγείο μας, το οποίο θα περιμέναμε και πασβεστώσεις, και στην κύστη ράφικη που θα περιμέναμε κάποια άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Επόμενο περιστατικό, γυναίκα 51 ετών, η οποία έκανε μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για τη διερεύνηση ήπιας κεφαλαργίας και εμβόλ. Ο λοιπός έλεγχος του εγκεφαλικού παρεχήματος ήταν φυσιολογικός και βρέθηκε σαν τυχαίο εύρημα ένα μικρό κυστικό μόρφωμα στην υπόφυση, το οποίο είχε σαφή όρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε υψηλό σήμα στην ΤΑΒ2, χαμηλό στην ΤΑΒ1, ενώ δεν παρουσιάζει εσωτερικό εμπλουτισμό. Το εύρημα αποδόθηκε σε κύστη ράθκια, το οποίο, όπως προείπαμε, είναι υπόλοιμα του θυράκου ράθκια, εμφανίζεται με διπλάσια συχνότητα στις γυναίκες από τους άντρες
Και όταν έχει πολύ μικρές διαστάσεις όπως τις περιπτώσεις, όπως την περίπτωση τη συγκεκριμένη, είναι ασυμπτωματικές, ενώ σε μεγαλύτερες διαστάσεις εμφανίζονται πιεστικά φαινόμενα στο οπτικό χείασμα και την υπόφυση με την αντίστοιχη κλινική εικόνα. Και εδώ η διαφοροδιάγνωση με το κρανιοφαρικίωμα, το οποίο θα περιμέναμε να επεκτείνεται και πιο πολύ και υπερεφηπιακά και να έχει και υπασβεστώσεις, και με το κυστικό αδένωμα της υπόφυσης, στο οποίο θα περιμέναμε να εκπλουτίζεται κάποιο συμπαγές τμήμα της βλάβης. Προχωράμε με αγόρι 7 ετών, το οποίο νοσηλευόταν στην παιδιατρική μας κλινική για τη διερεύνηση ιδιαίτερα χαμηλού αναστήματος και μιας στασιμότητας της ανάπτυξης. Οι γονείς σημειώνουν και πολλαπλά υπογλυκαιμικά επεισόδια, ενώ από τις εξετάσεις βρέθηκαν χαμηλά επίπεδα αυξητικής ορμόνης. Το παιδί πρώτα κάνει μια εξονική τομογραφία, στην οποία δεν σημειώνεται κάποιο παθολογικό έβριμα, και για την περαιτέρω διερεύνηση ακολουθεί μαγνητική τομογραφία. Βλέπουμε στις ακολουθίες ΤΑΦ1 ότι αρχικά δεν βλέπουμε την νευροϋπόφυση στη φυσιολογική της θέση, βλέπουμε έναν πολύ λεπτό μίσχο της υπόφυσης, ενώ παρατηρούμε και μια αιστεία πολύ υψηλού ΤΑΦ1 σήματος στο έδαφος της τρίτης κοιλίας. Όλα αυτά τα ευρήματα συνηγορούν υπέρ έκτοπης νευροϋπόφυσης. Αυτό μας δικαιολογεί και γιατί στη μαγνητική τομογραφία δεν είχαμε κάποιο έβριμα, καθώς η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να απεικονίσει αξιόπιστα την έκτοπη νευροϋπόφυση. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, το λοιπό εγκεφαλικό παρένχυμα ήταν εντός των φυσιολογικών. Αλλά όταν σημειώνουμε κάποια έκτοπη νευροϋπόφυση, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι συνυπάρχει πολλές φορές με κάποιες παθολογίες, όπως είναι η αγενεσία του μεσολοβίου, η ετεροτοπία της ρευκής ουσίας, καρδιαγιακές ή κρανιοπροσωπικές ανομαλίες. Επομένως, πρέπει να γίνεται μια συνολική διερεύνηση. Το τελευταίο περιστατικό, άνδρας 62 ετών, ο οποίος είχε μια γνωστή πρωτοπαθή εξεργασία του πνεύμωνα και είχε πολύ γενικευμένη μεταστατική νόσο, με την παρουσία πολλαπλών δευτεροπαθών εντοπίσεων στα οστά, σε ύπαρ, επινεφρίδια και στο δεξιό νεφρό. Ο τελευταίος πρόσφατος οπεικονιστικός έλεγχος από τον εγκέφαλο ήταν φυσιολογικός και εμφάνισε μια εμέλουσα κεφαλαργία και μια σταδιακή υποφυσιακή αναπάρκεια δυσλειτουργία. Γίνεται αξονική τομογραφία πριν και μετά τη χορήγηση σκιαστικού, όπου τώρα βλέπουμε ένα οζώντας μόρφωμα στο βόθρο της υπόφυσης, το οποίο επεκτείνεται και υπερεφηπιακά και φαίνεται να διηθεί το μίσχο και το οποίο δεν προϋπήρχε. Και το ίδιο παρατηρούμε και στο μαγνήτη, βλέπουμε εδώ πέρα και τον εμπλουτισμό. Το γεγονός ότι είναι μια βλάβη η οποία δεν προϋπήρχε στον προηγούμενο έλεγχο, σε συνδυασμό με το, πολύ, με το ιστορικό του ασθενή, δηλαδή την πολύ γενικευμένη μεταστατική νόσο, μας οδηγούν προς τη διάγνωση της δευτεροπαθής εντόπισης. Οι μεταστάσεις στην υπόφυση είναι σπάνιες, αλλά όπως είπαμε και πριν, είναι αρκετά πιο συχνές στον καρκίνο του πνεύμωνα και του μαστού και δυστυχώς σηματοδοτούν πολύ κακή πρόγνωση για τον ασθενή. Τελειώνοντας, να ανακεφαλαιώσω ότι όταν εξετάζουμε τις παθολογίες της υπόφυσης, μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποια συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη φυσιολογική υπόφυση και το τουρκικό εφήπιο, να καταλάβουμε από πού εξορμάται η κάθε βλάβη εξεργασία. Να προχωρήσουμε στην ανάλυση των απεικονιστικών ευρημάτων, δηλαδή έχει κυστικά στοιχεία, έχει αιμορραγικά, ποιο είναι το πρότυπο εμπλουτισμού, από πού φαίνεται να εξορμάται, και έτσι προχωρούμε στην διφορική διάγνωση. Πάντα όμως σε συνεκτίμηση με τις κλινικές πληροφορίες, καθώς όπως είδαμε και στα περιστατικά, κλινικές πληροφορίες όπως ορμονολογικές διαταραχές, η οξύτητα των συμπτωμάτων, και το γενικό ιστορικό του ασθενή μας οδηγούν στην σωστή διάγνωση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κουρκουτσάκη και φέτος για την πολύ πολύτιμη βοήθειά του και για την τρομερή του ευγένεια, και σας ευχαριστώ όλους πολύ για την προσοχή. Κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε. Αυτό ευχαριστώ την κυρία Πύρου, έχετε ασφαλώς λόγο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα περιστατικά και μας βοήθησαν να καταλάβουμε αυτά που μας, ο κ. Κουρκουτσάκης μας είπε και συνοψίστηκαν στο τελευταίο slide της παρουσίας της κυρίας Πύρου, που πέρα λένε ότι μια περιοχή μικρή με μεγάλη ποικιλία παθολογίας, που κανείς πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα, μας τα ανέλησε ο κ. Κουρκουτσάκης, για να βρει την τοποθεσία με την εξορμάτη βλάβη, το είδος της τούξης που υπάρχει, προκειμένου έτσι με βήματα αναλυτικά, υπολογικά.
τελικά να φτάσει να μηχανολογήσει την πραγματική διάδοση. Επομένως, είναι μια περιοχή που παρόλο το μέγεθός της είναι πρόβαση. Κύριε Κουρτσάκη, έχει το λόγο. Αφού σας ευχαριστήσω ακόμα μία φορά για την ευγενική πρόσκληση, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Πύρου για τα περιστατικά της. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κυρία Πύρου, ήταν χαρά μου που ξανασυνεργαστήκαμε και φέτος. Και εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουρτουτσέντη, να δούμε αν υπάρχει κάποια ερώτηση για από τους συναδέλφους τους παρόντες ή από οποιονδήποτε από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Κάποια ερώτηση, σχόλιο, προσήκη, παρατήρηση, όλα είναι καλό παιδί. Μάλλον, ο κ. Φεντρέας. Θέλει να στηριχθεί. Συνήθως δεν ζητάει να είναι μέσα. Τι το κάνει μόνο. Δηλαδή, αγαπητέ Νίκο, αφού το σκέφτο κατέβει στου δύο γιατί ήταν η Νικολέτα. Δεν σ' ακούω καλά. Λέω, αφού το σκέφτο στου δύο, εσύ όπως πάντα είσαι πολύ εκπαιδευτικός και αναλυτικός και η Νικολέτα είχε τρομερή πίεση χρόνου για να ετοιμαστεί και μπράβο της. Ετοιμάστηκε τόσο καλά. Να ρωτήσω τώρα ένα σκέφτο για να σπάσουμε το πάγο. Δηλαδή, η προσπάθεια εμπειρολογικά του εγκέφαλου να επικοινωνήσει με τη γλώσσα και το στόμα ήταν στο σημείο της υπόθεσης και δεν τα κατάφερε. Να τη μπήκε το κόκκαλο μπροστά. Γι' αυτό εξηγεί πολλά πράγματα. Σε πολλούς ανθρώπους. Εντάξει, κύριε Χατζηδάκη, συμφωνώ μαζί σας. Να σε καλά. Δεν ευχαριστώ να συμβαίνει σε κύριο Χατζηδάκη. Όχι, δεν συμφωνείς επειδή συμβαίνει σε κύριο Χατζηδάκη. Προφανώς όχι. Αλλά ήταν πολύ αυστοπρό και δυστυχώς ισχύει. Κύριε Κουρουτσέκη, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ και τους δυο σας και σας ευχαριστώ όλους που είσαστε παρόντες. Θα σας δούμε και στο συνέδριο, οπότε θα έχετε ευκαιρία να συναντηθείτε και με το ακροατήριο και με τους συναδέλφους που πλαισιώνουν την ειδική μου. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο συνέδριο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τους παρόντες. Γι' αυτό, Νίκο, ευχαριστούμε. Γεια χαρά.